Γεια σου κόσμε. Σήμερα θα δούμε τη συνέχεια από το προηγούμενο βίντεο, πώς θα φτιάξουμε το material που θα βάλουμε γύρω στο ποτηράκι μας. Για να μην καθυστερώ, θα κάνω control new ή πηγαίνοντας εδώ στο file new και μας ανοίγει αυτό το panel εδώ, θα κάνω ένα material στα... Θα το κάνω 2500 επί 1000. Θα το κάνω 2500 επί 1000. Μας βγαίνει αυτό το στενόμετρο εδώ και λόγω ότι είναι το ποτηράκι, δηλαδή θα το χρειαστούμε έτσι. Θα πάω εδώ, θα κάνω ένα καινούριο layer και εδώ θα τραβήξω αυτή τη, το πλαίσιο μου έτσι και θα κάνω alt delete προς το παρόν, να το βάψω με αυτό το χρωματάκι που έχουμε εδώ, μετά ίσως να το αλλάξω. Και μπορώ να το αλλάξω και από τώρα, το κάνω έτσι πιο σκούρο εκεί. Delete και ίσως και λίγο πιο σκούρο σε αυτό εκεί. Delete, Ctrl D και είμαστε μια χαρά. Τώρα, θα κάνω Ctrl Omicron. Θα πάω εδώ επιφάνεια εργασίας. My Coffee που λέει εδώ έχω κατεβάσει κάποιες εικόνες να δω ποιες θα χρησιμοποιήσω από αυτές τώρα. Σίγουρα αυτή εδώ. Μάλλον να σας ανοίξω αυτή πρώτα και βλέπουμε για τις άλλες. Ctrl α, Ctrl σ και πάμε να το Ctrl. Τώρα όπως τα έχω όλα αυτά βέβαια, λοιπόν τι είπα, δεν χρειάζομαι εδώ αυτό, θα το σβήσω. Θα κάνω ένα καινούργιο layer. Θα κάνω update. Θα πάω εδώ στο... Εδώ και θα... Κάτσε στα filter. Το και
μέσα αυτό θα μπορούσε να κάνει ένα soft light, οπότε να φαίνεται πίσω το αναλύθω. Αυτό είναι overlay, να το δω. Α, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Και πάνω από αυτό θα μπορούσα να βάλω ένα black or white. Black white εδώ, έτσι να το κάνω ως πρόμορφο. Αφού το κάναμε τώρα αυτό ως πρόμορφο, να το καταρχήν να τραβήξω αυτό εδώ από την αίσθηση. Θα πάω εδώ control 0. Θέλω τον καταλογάκι να το δω. Πήρε καλή μορφή η εικόνα μας, να δω τι χρόνο έχουμε. 32 λεπτά τον φάρο μου. Τώρα, όπως είναι εκεί, θα κάνω ένα control και κλικ στο layer να κάνω ένα layer από κάτω και το κάνω και το control κλικ εδώ. D6 για να βγει το άσπρο από πάνω και Alt Delete, Ctrl D. Τώρα έχουμε, όπως είναι αυτό το μπορντό εδώ, δεν ξέρω τι είναι, έχουμε ένα άσπρο layer από κάτω με το βελάκι μας. Θα κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ και βλέπουμε ότι τα πάμε πιο πάνω και ίσως εδώ με Swift κλικάδες και βέβαια τα πάμε πιο κάτω, πιο κάτω. Έτσι. Και εκεί είναι καλά. Να βάλω το λογότυπο. Να βάλω και το λογότυπο εδώ να πάρω στα shapes. Με άσπρο γιατί όχι. Να το βάλω όμως, να μην χαλάσω τη... Να το βάλω κάτω. Θα κάνω έτσι. Και πέρα και βλέπουμε
ότι μας έχει αυτή αυτό το πραγματάκι εδώ. Και θα πάω εδώ. Κάνω ένας αυτός έτσι. Και σαν φραγματάκι θα βάλω ένα μόνο αυτό εδώ. Όπως είναι το κάτω έτσι εκεί. Και ένα κατάλογο. Μάλλον αυτή τη γραμμή εδώ θα έπρεπε να το κάνω στο μαύρο. Και μην χαλά, να κάνω ένα delete και να το κάνω μαύρο. Ctrl T και να πάω σε αυτό εδώ και να το τραβήξω λίγο έτσι παρακάτω. Και να πω apply, να πάω εδώ. Και εδώ θα κάνω και θα λίγο παρακάτω έτσι και λίγο εκεί έτσι και τώρα να πάω να χαμηλώσω και αυτό να μην ξεχνάω τα αστρά να κάνω κοντρό αλφα το βρίσε και να πάω εδώ που είμαστε στο Photoshop και να κάνω κλικ εδώ πέρα. Ας πούμε, Ctrl V, Ctrl A, μετρήνω. Καλά, είναι και έτσι. Και επειδή εδώ δεν βλέπω, θα πάω εδώ λοιπόν, θα κάνω
έτσι. Έτσι. Και αυτό. Το αστεράκι θα δοκιμάσω, το δοκιμάσω μετά. Και κάτσε, shift 8. Όχι, κάνουμε το πάνω. Θα τα ρίξει. Καλά είναι να βάλουμε την παπουλίτσα σαν να βάλουμε. Έτσι. 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 Τώρα πρέπει να το σβήσουμε.
Αυτό θα είναι η φωτογραφία μας που θα βάλουμε έτσι πάνω στο καφέ. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνουμε και κάποιες άλλες αλλαγές, ίσως να κάνουμε, αλλά εμένα μου φαίνεται καλό να κάνω κάποια πράγματα και έτσι που θέλω να κάνω αυτό το σπίτι. Και να το κάνουμε λίγο. Στο σελίδι να βάλω και εδώ ένα στρόκ. Στρόκ ένα άσπρο. Και μικρό. Έτσι. Οκ. Εδώ το text να το πάω λίγο πιο πάνω για να φαίνεται καλύτερα εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω κάτι άλλο στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Εγώ θα την αποθηκεύσω. Καλή μου φαίνεται. Μας πήρε αρκετά 45 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο βέβαια να κάνεις ένα τέτοιο σχέδιο. Θα δούμε πώς θα δείξει. Εγώ θα την αποθηκεύσω και στο επόμενο βίντεο θα την προσθέσουμε πάνω στο ποτηράκι μας. Ευχαριστώ όσους παρακολούθησαν. Να είστε καλά. Γεια σας.